βάλουμε στην κουβέντα μας και τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Mm-hmm. Είναι μαζί με τον Φάνη Καραμπατσάκη. Είναι το θέμα σου. Είναι εκπτώσεις, αλλά έχεις και τις εργασιακές συνθήκες. Γιατί είναι δύσκολες αυτές τις ημέρες. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Θερινές εκτόσεις εν μέσω καύσωνα, εν μέσω θερμοκρασιών που θα ξεπεράσουν τις επόμενες μέρες τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πρώτες δύο μέρες των εκπτώσεων δεν ήταν τόσο ικανοποιητικό το ταμείο για τους εμπόρους όπως πληροφορούμαστε. Μέχρι τέλος Αυγούστου θα διαρκέσουν εκπτώσεις. Κυριακή έχει ληφθεί απόφαση να είναι ανοιχτά τα καταστήματα 11 το πρωί μέχρι 6. Έχουν υπάρξει διάφορες αντιδράσεις λόγω του καύσωνα και εδώ έχουμε είδηση που θα μας δώσει ο κύριος Κογιουμτζής, διότι τις επόμενες ώρες θα κάνει πρόταση ο Εμπορικός Σύλλογος στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, να μεταφερθεί το άνοιγμα των καταστημάτων Κυριακή για την επόμενη. Έτσι ακριβώς είναι. Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα. Έτσι ακριβώς είναι. Λόγω των δύσκολων μετεωρολογικών συνθήκων που θα επικρατήσουν την Κυριακή, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κόσμος δεν θα κυκλοφορήσει έτσι και αλλιώς στην αγορά. Άρα εκ των πραγμάτων λέμε να μεταφερθεί με υπουργική απόφαση η Κυριακή αυτή που θεσμικά είναι ανοιχτά τα καταστήματα την επόμενη Κυριακή με καλύτερες μετεωρολογικές συνθήκες. Mm. Νομίζω ότι πρέπει και από ό,τι καταλαβαίνω θα το υιοθετήσει το αρμόδιο Υπουργείο. Η απάντηση θα δοθεί μάλλον αύριο Πέμπτη, η οριστική απάντηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μάλιστα. Το περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτό, ναι. Από τη μία πλευρά είναι η ταλαιπώρια των εργαζομένων και θα συζητήσουμε γι' αυτό με τις συνθήκες εργασίας τους. Απ' την άλλη, λέει και ο κ. Κουγιουμτζής ότι παιδιά, άμα έχει κάποιος να πει να κυκλοφορήσει έξω, οπότε να το κάνουμε. Το απολύτω λογικό. Το λογικό. Ελάτε, κύριε Κουγιουμτζή. Αυτό που πρέπει να πω είναι αυτό που ακούστηκε από τον κύριο Καραμπατσάκη, ότι οι δύο πρώτες μέρες των εκπτώσεων δεν πήγανε και τόσο καλά. Υπάρχει μια δυσκολία του να καταναλώνει ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή στην αγορά. Το βλέπουμε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Και αυτό βέβαια είναι απόρρια ουσιαστικά της ακρίβειας, γιατί η ακρίβεια είναι αυτή τα μαζεύουν. Οποία, και είναι μήπως και το ότι έχουν φύγει κάποιοι για διακοπές. Τα μαζεύουν για τα ακτοπλοϊκά ιστήρια μάλλον. Ναι, αλλά το Μέγαρο Μαξίμου κάλεσε τους ακτοπλώους, δεν κάλεσε τους ιδιοκτήτες στο σούπερ μάρκετ, έτσι, τους ιδιοκτήτες των βιομηχανιών τροφίμων, ούτως ώστε και εκεί λίγο να δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί τα πράγματα εκεί δυσκολεύουν. Όταν έχουμε πλέον μείωση και στο ενεργειακό, γιατί το άλοθη ήταν το ενεργειακό, ήταν το φυσικό αέριο, γιατί τα τρόφιμα παραμένουν 12 και 12,5% αυτή τη στιγμή. Ναι. Και αυτό αντανακλάται άμεσα στα δικά μας προϊόντα. Πάντως να πω τώρα κάτι, μια και λέμε για εκτόσεις. Ναι. Μια και λέμε και για εκτόσεις και λέμε για την ακρίβεια. Πρέπει να σας πω ότι καλά, αυτό είναι κομμάτι που το ξέρει τον Αλή κάθε φορά η χρήση σε σχέση με την ακρίβεια σε προϊόντα οτιδήποτε άλλο, αλλά να πούμε και ότι οι εκπτώσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά δεν είναι τόσο μεγάλες όσο ήταν πέρυσι. Έχω συγκεκριμένο προϊόν ρούχο στο μυαλό μου που είναι κλασικό, δηλαδή εμείς οι άντρες κλασικά ρούχα έχουμε. Λοιπόν, είδα πόσο είχε πέρσι με την έκπτωση και το είδα φέτος σε πολύ πολύ υψηλότερη τιμή. Δηλαδή και η έκπτωση το είχε στην τιμή πάνω από την περσινή. Δηλαδή, θα σας πω τώρα, μιλάω για ρούχο το οποίο με την έκπτωση πέρσι είχε 30 ευρώ και φέτος έχει 49. Το ίδιο προϊόν ίδιες εταιρείες. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει... Ναι? Εδώ θα πρέπει να γίνεται έρευνα αγοράς από τους καταναλωτές. Ναι, ναι. Νομίζω είναι εύκολο τώρα λόγω του ότι... Καλά, και έρευνα πρέπει να γίνεται και έλεγχοι πρέπει να γίνονται. Είναι συνδυαστικό. Είναι συνδυαστικό, όπως το λέτε, κυρία Φόσκολου, και έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται καλύτερη και η αγορά, γινόμαστε και εμείς καλύτεροι και η οικονομία γίνεται καλύτερη. Mm-hmm. Άρα, εκ των πραγμάτων, έρευνα αγοράς, διπλή αναγραφόμενη τιμή σε όλα τα προϊόντα και βεβαίως, από ό,τι μας είπε και ο κύριος Κρέκας, ο αρμόδιος υπουργός, έχουν γίνει δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε πολλά καταστήματα, σε πολλά εμπορικά σημεία, ούτως ώστε να συγκριθούν οι τιμές πριν από τις εκπτώσεις και τώρα κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Μακάρι. Για να μην πέσουμε στη διαδικασία των πλασματικών εκπτώσεων, το οποίο νομίζω ότι αδικεί
και εμάς σαν επιχειρηματίες, αλλά και γενικότερα έτσι και τους επιχειρηματίες, οι οποίοι ουσιαστικά είναι συνεπείς. Άρα υπάρχει και μια αδικία μεταξύ συνεπών και ασυνεπών επιχειρηματιών. Υπάρχει και άλλη μια αδικία για την Κυριακή αυτή που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Ίσως να μην έπρεπε, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη, γιατί τώρα με 40-43 βαθμούς ανοιχτά καταστήματα αυτοί οι άνθρωποι να εργάζονται, δηλαδή πόσοι θα τρέξουν στα μαγαζιά αυτή την Κυριακή. Γι' αυτό, κυρία Φώσκολου, κάνουμε σήμερα την πρόταση προς το αρμόδιο Υπουργείο να μεταφερθεί αυτή η Κυριακή, την επόμενη Κυριακή, που θα είναι καλύτερες οι συνθήκες. Μάλιστα. Γι' αυτό το κάνουμε και πιστεύουμε ότι θα ακουστούμε από το αρμόδιο Υπουργείο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κομιτσή. Αυτό είναι το θέμα τώρα που θέτει. Είναι για να πάμε και στον κύριο Κουτρουμάνη. Να είστε καλά, κύριε Αντιπρόεδρε.